είναι ένας επιτυχημένος και καταξιωμένος με μεγάλη καριέρα στα ΜΜΕ και ειδικά στην τηλεόραση. Ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει αφήσει το στίγμα του στη δημοσιογραφία, ωστόσο υπάρχουν και στιγμές που Α ήθελε να ξεχάσει όπως η παρακάτω. Μία από αυτές δεν είναι φυσικά τα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση, από τη συχνότητα του Μέγκα, αφού ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι επρόκειτο για σπουδαίο σχολείο για αυτόν. Ωστόσο η εμφάνισή του τότε δεν είχε καμία σχέση με αυτό που μάθαμε και συνηθίσαμε. Αλήθεια, τον θυμάστε τότε. Όσοι είστε αυτής της ηλικίας βέβαια. Μάλλον ο ίδιος θα ήθελε να ξεχάσει τον εαυτό του εκείνα τα χρόν. Η Άλδος. 20 Χατζηνικολάου, ήταν διορισμένος στη Βουλή. Εσείς είχατε ακούσει ποτέ για τον διορισμό του? Στη δημοσιότητα είχε φέρει ο βουλευτής της ΝΗ ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΑ Αργύρης Ντινόπουλος έγγραφο με το οποίο παρουσίαζε τη διετή εργασιακή σχέση κατά την περίοδο 1983-1984, που συνέδεε τον δημοσιογράφο εκδότη, Νίκο Χατζηνικολάου.